Ο Ρωμανός ξεκίνησε πολύ δυνατά στο σημερινό μάτς με τον Ρούβα. Στο πρώτο μόλις λεπτό ο Ζερβός με τα πόδια απέκρουσε το πλασέ του Νοδαράκη, αλλά στο πέμπτο λεπτό δόθηκε το πλεονέκτημα. Ο Νοδαράκης μετά την πάσα του Μόντι έφυγε στην αντεπίθεση, πρόλαβε την έξοδο του Ζερβού. Πολύ νωρίς το 1-0 στην Ελιά, ένας από τους επιθετικούς που εντυπωσιάζει στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας Ε, Κωνσταντίνος Νοδαράκης, πρόλαβε την έξοδο του Ζερβού, έκανε το 1-0. Στη συνέχεια ο Παχάκης είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 10ο και στο 11ο λεπτό για να διπλασιάσει τα γκολ του Ρωμανού. Λίγο αργότερα, μετά την εξαιρετική πάσα του Περογαμβράκη, μόνος του ο Ντέτσικας με τον Σαβοϊδάκη έστειλε out την μπάλα, παρέμεινε το 1-0. Στο 25ο λεπτό μπάλα έφτασε στον Νοδαράκη, από κοντά έστειλε την μπάλα out, ενώ στο 28 νέα σέντρα ο Ζαμίδης από κοντά και εκείνος out. Ενώ στο 29 πάλι ο Περογαμβράκης στον Απλαδά, αυτή τη φορά διαγώνιο σουτ, μόλις out την μπάλα. Και στο 39 ο Αλέξανδρος Περογαμβράκης εκτέλεσε απευθείας το φάουλ σε κόρνερο Σαβουηδάκης. Αυτή ήταν η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Στο 5ο λεπτό της επανάληψης δόθηκε πέναλτι από τον διαιτητή κύριο Ζαφίρη, μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ από τον Ρωμανό Νοδαράκης, όμως ο Ζερβός απέκρουσε στην γωνία του το πέναλτι. Στην επόμενη φάση, σε ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι, ο Βλάχος δεν εκμεταλλεύτηκε την ωραία πάσα του Περογαμβράκη, σούταρε out. Δύο μαζεμένες ευκαιρίες στη συνέχεια για τον Ρωμανό, με τον Κρανιωτάκη αρχικά να πλασάρει out. Στη συνέχεια ο Νοδαράκης νικήθηκε από τον Ζερβό. Στο 83 η επόμενη φάση, με τον Ζαμίδη να πλασάρει στο κάθετο δοκάρι. Στις καθυστερήσεις άγγιξε το 1-1 ο Ρούβας, φάουλ του Πρίφτη σε κόρνερ ο Σαβουηδάκης. Και στο 93 ο Περογαμβράκης τροφοδότησε τον Ηρακλή Απλαδά, εκείνος ανατράπηκε από τον Κουκάκη. Δόθηκε συνέχεια στην αναμέτρηση, ο Ρούβας ζήτησε πέναλτι εν μέσω έντονων διαμαρτυριών για την τελευταία φάση του αγώνα.